Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη, πάμε να κάνουμε το τρίτο μέρος του σχεδίου που σας άρεσε και μου το ζητήσατε στο Instagram. Πλέχετε επάνω και κάτω σχηματίζοντας δύο τρίγωνα. Στη μέση έχουμε βάλει τετραγωνάκια. Τα μοτίβα είναι ξεχωριστά. Πάμε να συνεχίσουμε να σας δείξω πώς θα κάνουμε το μοτίβο αυτό που είναι ίδιο με το προηγούμενο μοτίβο το οποίο σας είχα δείξει και να φτιάξουμε και πώς θα συνεχίσουμε να το ενώσουμε και να κάνουμε και την κορυφή. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει, για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να διαδώσουμε τα σχέδια. Κορίτσια, όπου έχουμε κάνει την μπλέξη πίκο, θα πρέπει να έχετε 13 πίκο. Και στο τέλος θα έχετε από δύο φορές τετράγωνα και στη μία μεριά και στην άλλη ώστε να τελειώσει το πλεκτό σας. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε κάνει 2, 4, 6 διπλά ποδαράκια, μία αλυσίδα, δύο φορές κυκλικά στο βελονάκι μου και πάω να κάνω και τα άλλα μου 6 διπλά μου ποδαράκια. Το νήμα ξέχασα να σας πω που έχω χρησιμοποιήσει είναι το κότο περλέ της πεταλούδας και το βελονάκι μου είναι 1,25. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι νήμα θέλετε. Πήρα δύο φορές πάλι στο βελονάκι μου, ξανά δίπλα, στα ριχτά μου, ώστε να κάνω διπλό ποδαράκι, μία αλυσίδα, δύο φορές στο βελονάκι μου, συνεχίζω να κάνω διπλά ποδαράκια. 2, 4, 6, 8, 9. Μία αλυσίδα, δύο φορές στο βελονάκι μου, 10 και θέλουμε άλλα δύο διπλά ποδαράκια και πάντα δεν θα ξεχνάμε τις αλυσίδες τις οποίες είναι ενδιάμεσα πριν του κάνουμε το διπλό μας ποδαράκι. Ωραία. Έκανα τα διπλά μου ποδαράκια, 6 αλυσίδες και τώρα πρώτο, δεύτερο κουτάκι, επάνω στην κορφή θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο, θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα πάω να κάνω ακριβώς εδώ μέσα άριχτα. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έκανα τα 6 μου άριχτα, 5 αλυσίδες. Θα περάσω εδώ δίπλα στο κενό και θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Αυτό θα το κάνουμε μέχρι να φτάσουμε στην κορφή. 1, 2, 3 φορές, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, και πάμε τώρα να κάνουμε και το έκτο. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα μπω εδώ που έχω κάνει την κορφή του έκτου. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με ένα άριχτο. Θα κάνω 6 αλυσίδες. Θα ξαναμπω στο ίδιο σημείο και θα κλείσω πάλι με ένα άριχτο. Εδώ δηλαδή που έκανα. Και πάμε να κάνουμε 5 αλυσίδες. Θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Πάντα 5 αλυσίδες και θα πατάω εδώ που έχω την τρυπίτσα για να κλείνω με άριχτο. Έκανα τις 5, θα περάσω δίπλα, θα κάνω το άριχτό μου. Τώρα θα κάνω 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Τέσσερις, πέντε. Θα περάσω 3 αλυσίδες. Θα περάσω απέναντι, εδώ που έχω κάτι σαν πίκο. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με ένα άριχτο.
θα κάνω άλλες 3 αλυσίδες. Θα μπω εδώ πέρα στο σημείο που έχω το κενό μου και θα κλείσω με άριστο. Θα κάνω 6 αλυσίδες και πρώτο το δεύτερο κουτάκι στην κορφή του θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα κλείσω με ένα άριστο και τώρα θα πάω να γεμίσω την αλυσίδα με 6 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έκανα τα 6 μου άριχτα, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή και θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσετε εσείς κορίτσια και θα ενώνετε το σχέδιό σας μας. Τώρα θα ξανακάνουμε, θα πάρω πάλι κλωστή στο βελονάκι, θα πάρω κλωστή γύρω γύρω από το δάχτυλό μου, ώστε να πάω να κάνουμε έναν κόμπο. Εδώ πέρα που κάναμε τα 6 τις 6 μολυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα περάσω από μέσα. Με ένα αριστό θα κάνω 6 αλυσίδες. Ακριβώς στο ίδιο σημείο στην κορφή θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω με ένα αριστό. Θα γυρίσω και θα πάω μέσα και θα κάνω 12 άριστα μέσα στον κύκλο μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Έκανα τα 12 μου άριχτα. Θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας και θα κόψω την κλωστή γιατί δεν τη χρειάζομαι και θα πάω να κάνω 6 αλυσίδες στον αέρα. 2 φορές το βελονάκι μου, ξανά μέσα, ό,τι ακριβώς δηλαδή κάναμε στην από κάτω μας μεριά, θα το κάνουμε και στην από πάνω. 2, μία αλυσίδα, 2 φορές το βελονάκι μου και πάμε να κάνουμε τα 12 διπλά ποδαράκια ανάμεσά τους μία αλυσίδα. 2 φορές, συνεχίζουμε. Μία αλυσίδα, 2 φορές κυκλικά στο βελονάκι μου. Έκανα τώρα τα 12 μου ποδαράκια και πάμε να κάνουμε τις 6 μου αλυσίδες. Και θα τις βάλουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο που άρχισα, στην από κάτω μου σειρά. Θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα γυρίσω και θα πάω να κάνω τώρα 6 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 αλυσίδες. Εδώ στο κουτάκι θα μπαίνω, θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω και θα κλείνω με άριχτο. Μέχρι να τελειώσω όλες μου τις τη μεριά. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή κάνοντας 5 αλυσίδες, θα μπαίνω δίπλα, θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα κλείνω με άριχτο.
κάνουμε τις τελευταίες 5 αλυσίδες. Στο τέλος πατάω και θα κλείσω με άριστο 6 αλυσίδες. 6 αλυσίδες και εδώ πάνω στην κορφή, από κάτω δηλαδή 1-2, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα κλείσω με άριστο, θα γυρίσω και θα πάω να κάνω τα τελευταία μου 6 άριχτα. Έκανα τα 6 άριχτα, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα την περάσω με ένα βουβό, θα πάρω κλωστή και θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου, θα κόψω την κλωστή μου.